Αρχικά να πω ότι στην ηλικία των 38 χρόνων είμαι αρκετά boomer και δεν ασχολούμαι με το τι παίζει στο TikTok. Δεν γνωρίζω καν τι γίνεται στην πλατφόρμα, ξέρω μόνο ότι ανεβαίνουν μικρά σύντομα βιντεάκια και ξέρω επίσης ότι υπάρχει πολύ hype στους πιτσιρικάδες γιατί είναι η πλατφόρμα με την οποία ασχολούνται περισσότερο. Υπάρχει όμως τώρα τελευταία μια τάση, ένα trend στο TikTok που είναι παράξενο και ταυτόχρονα ίσως ανατριχιαστικό. Ένα δεύτερο πριν προχωρήσουμε με το θέμα του βίντεο είναι ότι δεν γνώριζα πως υπάρχει υπηρεσία CSI στην Ελλάδα. Να πω όμως υπάρχει και από αυτή την υπηρεσία και το άρθρο που ανέβασε διάβασα το θέμα το οποίο εμφανίστηκε στο timeline μου στο Facebook και εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή να προμοτάρω τις σελίδες που έχουμε στο Facebook αν και αυτό το άρθρο δεν ανέβηκε σε μία από τις σελίδες του Weirdo στο Facebook αλλά στην ομάδα Locus 7 όπου και είμαι μέλος και έτυχε να διαβάσω και το θέμα πρέπει να δίνουμε και τα απαιτούμενα credits όπου χρειάζεται οπότε μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό το άρθρο και μπήκα να το διαβάσω και επειδή δεν γνώριζα πολλά για το τι παίζει είπα να σας το παρουσιάσω γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να ασχολείστε με το TikTok. Αυτό που γνώρισα είναι ότι υπάρχει θεωρία για το multiverse, για τις παράλληλες διαστάσεις, για την πιθανότητα να μην υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα, η δική μας, αλλά ποιος θα το περίμενε ότι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα έκανε τους χρήστες να θεωρούν πως μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε πραγματικότητες και να δημιουργήσουν μία δική τους. Αυτή είναι η παράξενη τάση την οποία αξίζει να αναλύσουμε και να διαβάσουμε λίγο μέσα από το άρθρο του CSI που θα σας πω αμέσως τι είναι και να δούμε με ποιο τρόπο οι χρήστες μέσα από το TikTok μπορούν ή υποστηρίζουν ότι μπορούν να μεταφέρονται σε άλλες πραγματικότητες. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τελευταίο δίλημα. Ποια θα είναι η μοίρα του ανθρώπου στα επόμενα χρόνια? Προμηθευτείτε μέσα από το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή το ηλεκτρονικό βιβλίο «Ο τελευταίος θεός» που αναλύει ένα πραγματικό κίνδυνο με τον οποίο θα έρθει αντιμέτωπος ο άνθρωπος στα επόμενα χρόνια που θα έρθει. Το ελληνικό CSI, όπως βλέπετε, είναι το Cyber Security International Institute, δηλαδή το Διεθνές Ινστιτούτο Ψηφιακής Ασφάλειας. Το άρθρο που ανέβασε έχει τίτλο «Shifting, η παράξενη και ανατριχιαστική τάση του TikTok», το φαινόμενο αλλαγής της πραγματικότητας. Τι είναι λοιπόν η αλλαγή πραγματικότητας ή αλλιώς το φαινόμενο shifting? Το shifting είναι μια νέα πρακτική trend που έχει γίνει δημοφιλής σε υποενότητες στο TikTok, Reddit και YouTube. Από ό,τι βλέπουμε έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλες πλατφόρμες και πρόκειται για τη μετακίνηση της συνείδησης σε άλλες πραγματικότητες που έχει ουσιαστικά τις ρίζες του στην πνευματικότητα και την κβαντική φυσική. Είναι η τελευταία τάση στην πλατφόρμα το τελευταίο διάστημα. Οι TikTokers ισχυρίζονται ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλες διαστάσεις ή παράλληλα σύμπαντα όπου ζουν καλύτερες εκδόσεις της τρέχουσας ζωής τους εμπλουτισμένες με ρομαντισμούς, με φανταστικούς χαρακτήρες ή τουλάχιστον λιγότερη εργασία στο σπίτι. Το hashtag shifting έχει σχεδόν 300 εκατομμύρια προβολές. Πρόκειται δηλαδή για μια μετατόπιση, μετακίνηση της συνείδησης σε άλλες πραγματικότητες που οι ίδιοι οι χρήστες επιθυμούν να βρεθούν. Πώς μπορεί να επιτευχθεί όμως αυτή η μετατόπιση? Φυσικά μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης ισχυρίζονται όσοι το έχουν δοκιμάσει. Δηλαδή πρέπει να έχει και φυσικές διαδικασίες, να έχει πρακτικές με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να πετύχει ή πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει μια αλλαγή της πραγματικότητας. Αυτό το φαινόμενο έχει τις ρίζες του στο Reddit, ωστόσο πλέον συναντάται και στο TikTok χάρη στην αιμονή του διαδικτύου με τον Draco Malfoy. Το TikTok ανέκτησε το Harry Potter, οπότε η μετάβαση αυτή επιτρέπει στα μέλη του fandom να μεταφερθούν στο Hogwarts, στο Hagrid's Hut ή στο υπνοδωμάτιο του γνωστού σε αυτό το κοινό Draco. Ουσιαστικά είναι η διαδικασία οραματισμού και μεταφοράς του εαυτού μας σε μία επιθυμητή πραγματικότητα γνωστή ως Desired Reality. Έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα και για άλλους χαρακτήρες ταινιών, σειρών και άνιμε. Τέτοιου είδους προσπάθειες shifting. Αρχικά να πούμε λέει πως παρατηρούνται τρία reality shifting, τρεις αλλαγές πραγματικότητας
Και αυτά είναι το current reality, η τρέχουσα πραγματικότητα, το waiting room, η πραγματικότητα αναμονής, ας την πούμε έτσι, και το desired reality, η επιθυμητή πραγματικότητα. Το πρώτο είναι η τρέχουσα πραγματικότητα του κάθε ατόμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα που περιλαμβάνει καθημερινές δραστηριότητες όπως τα διαδικτυακά μαθήματα, η ενασχόληση με το διαδίκτυο και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, του χάους, της ασθένειας ή οτιδήποτε άλλο απασχολεί το μυαλό των χρηστών. Φυσικά οι άνθρωποι πάντοτε λαχταρούσαν να ξεφύγουν από τα CR, από την τρέχουσα πραγματικότητά τους. Και θα προσθέσω εγώ ότι με την καραντίνα και την ολοένα και μεγαλύτερη ενασχόληση με το διαδίκτυο, αυτή η ανάγκη για αλλαγή πραγματικότητας, για να ξεφύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα, είναι ολοένα και πιο εμφανής, κάτι που αποτυπώνεται και από τις συμπεριφορές των χρηστών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η μετατόπιση μεταφέρει τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο. Ο στόχος της αλλαγής είναι να βγείτε από την τρέχουσα πραγματικότητά σας. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει με την επίγνωση και σε αυτή την περίπτωση την επίγνωση ότι η τρέχουσα πραγματικότητα δεν είναι η μόνη που υπάρχει. Έτσι, όσοι πιστεύουν σε ένα multiverse, στο πολυσύμπαν δηλαδή, ότι υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα και στην ιδέα ότι κάθε φορά που σκέφτονται κάτι νέο ή κάνουν μια επιλογή, μια εναλλακτική πραγματικότητα, ουσιαστικά μιλάνε για μια αναβαθμισμένη πραγματικότητα, με συγκεκριμένες κινήσεις για να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό. Αυτή η έκδοση της πραγματικότητας που δεν είναι ακόμη η επιθυμητή είναι γνωστή ως αίθουσα αναμονής. Εν τω μεταξύ πρέπει η μετάφραση να έχει γίνει με Google Translate, οπότε μερικά σημεία ίσως να είναι ό,τι να είναι, αλλά δεν πειράζει, θα το συνεχίσω. Μόλις κάποιος εισέλθει στην αίθουσα αναμονής, μπορεί να μεταβεί επιτυχώς στην επιθυμητή πραγματικότητα και να αλλάξει οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του. Το τρίτο είναι μια κοινή τεχνική όπου περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός σεναρίου. Για να γίνει αυτό, γράφονται όλα τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής πραγματικότητας, ό,τι θέλει να δει ο καθένας δηλαδή, και αμέσως πριν τον ύπνο παρατηρούνται εικόνες αυτής της πραγματικότητας, ενώ διαβάζουν ότι έχει γραφτεί και αυτό γίνεται κατ' επανάληψη. Οι δύο πιο δημοφιλείς μεθόδοι για να συμβεί αυτό φαίνεται να είναι, λέει, η Raven και η Alice in Wonderland. Για την πρώτη μέθοδο θα πρέπει το άτομο να ξαπλώσει σαν αστερία όταν κοιμάται και να μετρήσει αντίστροφα ξεκινώντας από το 100. Προσοχή, αυτά που αναπαράγω δεν είναι για να πάτε να το δοκιμάσετε, δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου. Μιλάμε για πρακτικές οι οποίες μπορεί να είναι και επικίνδυνες. Στη συνέχεια πρέπει να φανταστεί την επιθυμητή πραγματικότητά του ή αν έχει ένα προγραμμένο σενάριο για το πώς θα ήθελε να ήταν κάποια άλλη πραγματική του εμπειρία. Στη δεύτερη μέθοδο, το άτομο πρέπει να απεικονίσει τον εαυτό του και να τρέχει πίσω από ένα άτομο μέσα από την επιθυμητή πραγματικότητα και να πηδήξει μαζί του μέσα σε μία τρύπα κουνελιού. Τα αποτελέσματα με βάση εμπειρίες άλλων ανθρώπων λένε ότι αισθάνονται ότι ζουν σαν σε ένα εξαιρετικά ρεαλιστικό και ζωντανό όνειρο. Αυτό που διαβάζω τώρα έχει να κάνει και με τον νόμο της έλξης και με τη συγχρονικότητα και με πράγματα που μπορεί να είναι, όπως ξαναείπα, επικίνδυνα για όποιον δεν γνωρίζει πώς να τα χειριστεί, και απορώ πώς έχει γίνει trend μια τέτοια τάση σε πάρα πολλούς χρήστες του TikTok. Πολλοί shifters λένε επίσης ότι γράφουν ένα σενάριο εκ των προτέρων για το τι θέλουν να συμβεί, προκειμένου να βοηθήσουν τη διαδικασία του οραματισμού. Προφανώς τα άτομα που έχουν κάνει με επιτυχία αυτή τη διαδικασία έχουν νιώσει συσπάσεις και έχουν ακούσει άγνωστες φωνές. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Dr. Susan Martinez Conde, διευθύντρια του εργαστηρίου ολοκληρωμένης νευροεπιστήμης στο ιατρικό κέντρο Sunny Downstate, βλέπει την αλλαγή προσωπικότητας ως χρήση της φαντασίας μας με τρόπο που δεν έχει μελετηθεί ακόμη. Τα τεχνικά στοιχεία θα τα παραλείψω και θα σας έχω και το link από το άρθρο κάτω στην περιγραφή, ούτως ώστε να το διαβάσετε ολόκληρο ή τουλάχιστον τα κομμάτια που θα παραλείψω εγώ εδώ πέρα, για να κρατήσουμε το βίντεο ενδιαφέρον και πιο σύντομο. Όσοι θέλετε, πατήστε το link και διαβάστε τα κομμάτια που θα έχω αφήσει εκτός. Τι οδηγεί ενδεχομένως τους χρήστες στο shifting, στη μετατόπιση της πραγματικότητας? Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε αναφορά για μια υποομάδα ατόμων που ασχολείται με τέτοιου είδους δραστηριότητες στο TikTok. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, δικά τους νοήματα, κανόνες, αξίες και ιδέες. Έρχονται έτσι σε αντίθεση με την πραγματικότητα και τους κανόνες που έχουν επιβληθεί, που όπως όλοι ξέρουμε το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ αυστηροί, σε σημείο
να χάνουμε την ελευθερία στην πραγματικότητά μας, θεωρώντας έτσι πως έχουν φτάσει σε πραγματικότητες που οι ίδιοι επιθυμούσαν να σχηματίσουν. Τα άτομα αυτά πιθανούν να έχουν επηρεαστεί από τη ζωή που προβάλλεται και μέσω κινηματογραφικών ταινιών με περιεχόμενο επιστημονικής φαντασίας και μονίμως ωρεοποιημένα στοιχεία. Γι' αυτό μελετώνται, λέει, κινηματογραφικές παραγωγές με θέματα επικοινωνίας στη διαφορετικότητα, εξωγήινη, τέρατα, παράλληλα σύμπαντα, ρομπότ και ούτω καθεξής, με στόχο τη μελέτη και την προσέγγιση της σκοτεινής πλευράς της πραγματικότητας που ο άνθρωπος πολλές φορές αδυνατεί να εξηγήσει. Και γι' αυτό προσπαθεί συνεχώς να εφευρίσκει τρόπους, όπως στην προκειμένη περίπτωση επιθυμεί να ανακαλύψει μια νέα πραγματικότητα με το μυαλό του. Επιπλέον, δώστε προσοχή στο τι λέει εδώ, ενδεχομένως να πρόκειται για μια νέα μορφή τεχνολογικού ελέγχου και επιβολής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τα άτομα από τον έξω κόσμο και να τους παρακινεί να δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Ουσιαστικά οι δημιουργοί των περιεχομένων, στο βωμό του κέρδους και της συνεχούς ανάπτυξης, θέλουν να εκμεταλλεύονται τους χρήστες, καθοδηγώντας τους με δίθεν επιστημονικά κριτήρια και σχέδια απόδρασης από την πραγματικότητα. Τέλος, πολλές φορές, αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα και έχει δίκιο, άτομα και κυρίως έφηβοι θεωρούν πως το ευρύτερο περιβάλλον τους, οικογενειακό και φιλικό, δεν τους καταλαβαίνει και έτσι επιθυμούν να φτιάξουν το δικό τους φανταστικό κόσμο. Πάμε τώρα στις συνέπειες και τους κινδύνους αυτής της ανατριχιαστικής τάσης του TikTok που λέγεται shifting. Πολλοί μετατοπιστές υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αλλάζει κάποιος την πραγματικότητα χωρίς να γνωρίζει πού θέλει να πάει. Διαφορετικά θα μπορούσε να πάει σε μια πραγματικότητα που τον ενοχλεί ή που είναι επικίνδυνη. Παρόλο που δεν μπορεί να τραυματιστεί πραγματικά σε αυτή την πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην επιθυμητή πραγματικότητα, θα πρέπει ο χρήστης να είναι εύκολα σε θέση να επιστρέψει στη δική του πραγματικότητα και θα πρέπει να υπάρχει μια λέξη κλειδί που θα βοηθάει το χρήστη να απεμπλακεί από αυτή την πραγματικότητα που οραματίζεται. Μιλάμε για πράγματα και πρακτικές που, αν καταπιάνονται με αυτές μικρά παιδιά ή έφηβοι, μπορούν να κάνουν κακό στην ψυχολογία και γενικότερα τον ψυχισμό τους. Οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη μετατόπιση και τις δυνάμεις της αυθονούν. Μερικοί μετατοπιστές λένε ότι η αλλαγή ήταν στην πραγματικότητα μια πρακτική που εφευρέθηκε από τη CIA μέσω του προγράμματος Gateway Experience. Αυτό το στρατιωτικό πρόγραμμα ήταν μια διαδικασία κατά την οποία η CIA επιχείρησε να διδάξει τους ανθρώπους να αξιοποιούν τα ηλεκτρομαγνητικά τους πεδία μέσω ενός ειδικού διαλογισμού. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι οραματισμοί συγχρονικότητας και επικίνδυνοι οραματισμοί αλλαγής της πραγματικότητας, έστω και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό υποτίθεται ότι τους επιτρέπει να ελέγχουν τα κύματα του κεφάλου τους, να ξεπερνούν τη συνείδησή τους και τελικά να ξεφεύγουν από τα όρια του χρόνου και του χώρου, χρησιμοποιώντας την κβαντική και θεωρητική φυσική και την ψυχαγωγία του εγκεφαλικού κύματος. Αυτή η διαδικασία προφανώς ίσως παρασύρει τους ανθρώπους σε μια κατάσταση μεταξύ αφύπνισης και ύπνου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η μετατόπιση φέρει κάποιες ομοιότητες με διαταραχές διάσπασης, όπως διαταραχή διαχωριστικής ταυτότητας και διαταραχή αποπροσωποποίησης απελευθέρωσης. Αυτές οι ασθένειες, οι οποίες εμφανίζονται συχνά ως αμυντικοί μηχανισμοί κατά των τραυμάτων του παρελθόντος, μπορούν να περιλαμβάνουν εμπειρίες που μοιάζουν εξαιρετικά παρόμοιες με μια μετατόπιση πραγματικότητας. Άτομα που πάσχουν από αυτά μπορεί να αποκολουθούν από την πραγματικότητα και να γλιστρήσουν σε αναδρομές στο παρελθόν ή απελευθέρωση, το αίσθημα σαν να είμαστε σε κάποιο όνειρο. Η μετατόπιση μοιάζει επίσης με εμπειρίες ψύχωσης που μπορεί να είναι συμπτωματικές ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια. Σε ατομικό επίπεδο, αυτές οι ενέργειες ενδεχομένως να εμφανίσουν δυσκολίες στον ύπνο. Έχει παρατηρηθεί πως άτομα που έχουν επιχειρήσει το shifting εμφανίζουν δυσκολίες δέσμευσης, εθιστικές συμπεριφορές, ενώ παράλληλα απομακρύνονται από την πραγματική ζωή με αποτέλεσμα να έχουν επιθετικές συμπεριφορές, ψυχολογικές μεταπτώσεις, χαμηλές επιδόσεις στις υποχρεώσεις τους και γενικά να μην μπορούν να διαχωρίσουν το πραγματικό από το μη πραγματικό. Όπως έχετε καταλάβει, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πλέον αποτελούν έναν καθρέφτη της κοινωνίας, των ανθρώπων και των σκέψεών τους. Ο εγκλωβισμός που έχουμε υποστεί όλο τον τελευταίο καιρό έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να μην αντέχουν την πραγματικότητα την οποία βιώνουν και να θέλουν να απεμπλακούν από αυτή, αλλά και τα βάρη που φέρνει μαζί της. Οπότε, άθελά τους, μη γνωρίζοντας για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται, προσεγγίζουν πρακτικές που μπορεί να είναι επικίνδυνες, γιατί μόνο κάποιος που γνωρίζει πραγματικά τι κάνει
ίσως να έχει την ευχαίρεια να ασχοληθεί με αυτές. Και όσοι χρήστες επιχειρούν αυτή τη μετατόπιση, να κάνουν κακό στον ψυχισμό τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μεταξύ της παράνοιας και της πραγματικότητας. Πείτε μου τη γνώμη σας για αυτό το πολύ ενδιαφέρον και περίεργο θέμα, αν γνωρίζατε την ύπαρξή του, αν έχετε ακούσει κάτι παρόμοιο γενικότερα. Να είστε όλοι καλά και εμείς θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.